Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο σεμινάριο έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της σχολής μας εδώ, της Φιλοσοφικής Σχολής, τον κύριο Δημήτρη Χριστίδη. Τον ευχαριστώ του βάθους καρδιάς που δέχτηκε προθήμως να συμμετάσχει και να μας κάνει αυτό το μάθημα. Ο κύριος Χριστίδης είναι βέβαια πάρα πολύ γνωστός και παλιούς και καινούριους. Συνταξιδοτήθηκε και είναι τώρα ομότιμος το 2016, πρόσφατα δηλαδή. Υπήρξε για χρόνια καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας εδώ στο τμήμα και στη Φιλοσοφική Σχολή και ξεκίνησε από την αρχή, από βοηθός. Τον παλιό καιρό υπήρχαν και βοηθοί κοντά στις έδρες, ύστερα καταργήθηκαν οι έδρες, ο κ. Χριστίδης ξεκίνησε από βοηθός, πέρασε όλα τα στάδια και έφτασε να είναι καθηγητής και σήμερα ομότιμος καθηγητής. Έχει κάνει και τη διατριβή του εδώ, απόφυτος της σχολής, έχει κάνει και τη διατριβή του εδώ και συνέχισε ήθελα σιγά σιγά με διδασκαλία, με έρευνα, με συγγραφή. Η διατριβή του ήταν τότε από το 1984 τα Μαρκιανά ανέκδοτα, δηλαδή τα ανέκδοτα κείμενα που υπάρχουν μέσα σε Μαρκιανούς κώδικες, κυρίως ή μόνον. Μόνον. Αργότερα έχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, τα Παραθεμάτων Παρανοήσεις και Κατανοήσεις. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσουν όλοι, κατά τη γνώμη μου, όσοι ενδιαφερόμαστε για έκδοση κειμένων. Δείχνει ο κύριος Χριστίδης με μεγάλη οξυδέρκεια στο βιβλίο αυτό, το προβάλλω όσο είναι δυνατόν, γιατί είναι για τη δουλειά μας, παρόλο που είναι για αρχαία κείμενα, δείχνει πώς πολλοί εξαιρετικοί εκδότες αρχαίων ελληνικών κειμένων και μεταγενεστέρων εν μέρη, έχουν κάνει κάποια σημαντικά λάθη γιατί δεν κατάλαβαν το χειρόγραφο ακριβώς, δεν κατάλαβαν το κείμενο, μπέρδεψαν κάποια άλλα πράγματα κτλ. Κτλ. Αυτό δεν είναι παράξενο, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στις εκδόσεις. Πρέπει να είμαστε, όσοι ενδιαφερόμαστε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να εξετάζουμε δύο και τρεις φορές το κάθε πράγμα. Είτε είχαμε εδώ έναν καθηγητή παλιά, ο οποίος έλεγε: «Εγώ δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Τα εξετάζω όλα από την αρχή, έστω και αν νομίζω ότι καταλαβαίνω το χειρόγραφο και το κείμενο». Και μέσα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ο κ. Χριστίδης βρήκε και διόρθωσε και πρότεινε διορθώσεις για πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις εκδόσεις, σε επίσημες και σωστές και σημαντικές εκδόσεις αρχαίων κειμένων, τις οποίες χρησιμοποιούμε. Κι όμως πάντα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, κανείς δεν είναι χωρίς σφάλματα. Και πάντα πρέπει να είμαστε, όπως επαναλαμβάνω, προσεκτικοί. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό για μένα και γι' αυτό το προτείνω. Επίσης, μεταξύ πάρα πολλών άλλων πραγμάτων, εξέδωσε και έργα του Λουκιανού σε τρεις τόμους, σε εκδόσεις Ζήτρο, τα οποία είναι και μεταφρασμένα και σχολιασμένα. Επίσης, πρόσφατα, θα το ξέρετε, ίσως μετήχε στην μετάφραση του λεξικού του Μοντανάρη, το οποίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Είναι ένα ιταλικό λεξικό που μεταφράστηκε από τα αρχαιοελληνικά ιταλικά στα αρχαιοελληνικά νεοελληνικά. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, μέσα σε αυτής ο κύριος Χριστίδης έκανε ένα μεγάλο μέρος των λιμάτων. Και επίσης έχει επιμεληθεί το γνωστό ίσως στους φιλολόγους, το λεξικό του Σαντρέν, του Γάλλου, ο οποίος έκανε ετυμολογικό λεξικό για τα αρχαία ελληνικά, πολύ σημαντικό, το οποίο μεταφράστηκε και την επιμέλεια του είναι ο κύριος Χριστίδης, μεταφράστηκε στα ελληνικά και περιμένουμε την έκδοσή του. Και δεν θα αναφέρω άλλα πράγματα τώρα από τα πολλά που έχει δημοσιεύσει και θα τον παρακαλέσω να έρθει να λάβει τον λόγο και να μας κάνει το μάθημα, εγώ τονίζω αυτό, το μάθημα που θέλουμε και για τον οποίο τον παρακαλέσαμε και πάλι τον ευχαριστώ.